Έξω από την αντιπεριφέρεια Ροδόπης παρατάχθηκαν από τις 6:30 το απόγευμα τα τρακτέρ με τους αγρότες να ετοιμάζονται για παράσταση διαμαρτυρίας κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Στις 7:30 το απόγευμα της Παρασκευής ήταν προγραμματισμένη η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπου αγρότες είχαν εκδηλώσει την πρόθεσή τους να παραδώσουν ψήφισμα με τα αιτήματά τους, ώστε αυτό να μεταφερθεί από την περιφέρεια προς την κυβέρνηση. Απόντος προσωρινά του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χρήστου Μέτιου, ο οποίος επέστρεφε από την Αθήνα και παρουσιάστηκε αργότερα, εκπρόσωποι αγροτών και κτηνοτρόφων κατέθεσαν ψήφισμα στο σώμα του Περιφερειακού Συμβουλίου, στο οποίο ζήτησαν νέα ειδική συνεδρίαση ώστε να συζητηθούν τα προβλήματα που επιφέρει το νέο ασφαλιστικό και φορολογικό νομοσχέδιο στον κλάδο τους. Το ψήφισμα διαβάστηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο από τον εκπρόσωπο των αγροτών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Θέμη Καλπακίδη. Το αίτημά τους έγινε δεκτό από το σώμα του Συμβουλίου και ορίστηκε η συνεδρίαση αυτή να γίνει μέσα στο επόμενο δεκαπενθήμερο. Εμείς οι αγρότες της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης συγκεντρωθήκαμε σήμερα εδώ διαμαρτυρόμενοι για το ασφαλιστικό και το φορολογικό, δύο νόμους που το προηγούμενο διάστημα αποδόμησαν και εξόρισαν την επιχειρηματικότητα, τώρα θέλουν να εξοντώσουν και εμάς με τον ίδιο τρόπο. Όταν θα ξεκινήσουμε να πληρώνουμε όλα αυτά που προβλέπονται στους δύο αυτούς νόμους, σύμφωνα με τους ειδικούς, δεν πρόκειται να επιβιώσει κανείς από εμάς. Διαμαρτυρόμαστε επίσης για το κόστος παραγωγής, όπου σε συνάρτηση με το ασφαλιστικό και το φορολογικό πλήττεται άμεσα η παραγωγικότητα, η ποιότητα καθώς και η οικονομία της χώρας μας. Η κτηνοτροφία μας βάλεται από παντού. Οι κτηνοτρόφοι μας δεν έχουν στήριξη από κανέναν και ουσιαστικά επιχειρείται η απαξίωσή τους για να εξυπηρετηθούν και πάλι συμφέροντα πολυεθνικών. Όσοι εκ των βουλευτών ψήφισαν και θέλουν να εφαρμοστούν οι δύο αυτοί νόμοι, το μόνο που επιδιώκουν είναι η παραγωγή, η μεταποίηση και η διακίνηση των προϊόντων να γίνεται από λίγους και για συγκεκριμένα συμφέροντα. Διαμαρτυρόμαστε και αντιστεκόμαστε γιατί δεν υπάρχει προστασία των ελληνικών προϊόντων. Ζητάμε να συγκληθεί ένα έκτακτο Περιφερειακό Συμβούλιο με τη συμμετοχή όλων των βουλευτών της Περιφέρειας, όπου θα κατατεθούν οι αντιρρήσεις και οι προτάσεις από εκπροσώπους αγροτών για τα προαναφερθέντα ζητήματα. Επίσης, να γίνει και αναφορά στα κατατόπους πολύ σημαντικών προβλημάτων της Περιφέρειάς μας, τα οποία λειτουργούν ως τροχοπέδι στην παραγωγική διαδικασία. Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, αγαπητοί αγρότες και κτηνοτρόφοι, η πατρίδα μας μετά από πολέμους, πτωχεύσεις, καταστροφές στηρίχθηκε στον πρωτογενή τομέα, στην αγροτιά και στην κτηνοτροφία. Και σήμερα μπορεί να ξαναβρει το βηματισμό της στηρίζοντας αλλά και δίνοντας τη δυνατότητα με αξιοπρέπεια οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι να μπορούν πραγματικά να καλλιεργήσουν τη γη. Οι άνθρωποι που παλεύουν με τα χώματα, οι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν 1.002 δυσκολίες, πρέπει πραγματικά να έχουμε μια δυνατή, συγκροτημένη και συγκεκριμένη θέση και πρόταση για να μπορέσουμε να στείλουμε ένα μήνυμα. Νομίζω ότι το θέμα το οποίο τίθεται εδώ δεν είναι να συζητήσουμε γενικά το αγροτικό. Όλοι έχουμε να πούμε καλά λόγια για τη γεωργία, τον πρωτογενή τομέα, τους αγρότες, το ρόλο που μπορούν να επιτελέσουν. Εδώ όμως, αν καταλαβαίνω σωστά, το ψήφισμα το οποίο μας ανέγνωσε ο Θέμης ο Καλπακίδης μιλάει συγκεκριμένα ασφαλιστικό, φορολογικό, θέτει το θέμα του κόστους παραγωγής, το οποίο δεν ξέρω πόσο μπορεί να προσεγγιστεί από το Περιφερειακό Συμβούλιο, τέλος πάντων να το δούμε, και ένα θέμα το οποίο μπορεί να τεθεί ακόμη, γιατί νομίζω ότι το κόστος παραγωγής δεν μπορεί να συζητηθεί στο Συμβούλιο αποδοτικά. Νομίζω ότι πρέπει να είναι ο ρόλος της περιφέρειας στη γεωργία. Το να πάρουμε φόρα να συζητήσουμε όλα τα ειδικά και γενικά θέματα της γεωργίας δεν νομίζω ότι θα αποδώσει. Εδώ πρέπει να είμαστε συγκεκριμένοι. Φορολογικό, ασφαλιστικό, και στα ευχάριστα και στα δυσάρεστα.